Η μουσική της Σπίνδου στα σκέτα με τον Κώστα Τρικαλιώτη. Σημαντικές ηχογραφήσεις παραδοσιακής μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε από τη Λάρισα, από τη Δημοτική Ραδιοφωνία. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Τρικαλιώτης, με την εκπομπή «Οι μουσικές της Σπίνδου». Κάθε φορά λοιπόν ασχολούμαστε στις εκπομπές μας με μια ηχογράφηση. Όσο μπορούμε περιγράφουμε το κλίμα, το οποίο αντλούμε πληροφορίες από τους ανθρώπους που ήταν στην ηχογράφηση ή αν είναι δική μας ηχογράφηση, σας μεταφέρουμε αυτούς τις πληροφορίες. Το σημερινό CD που θα ακούσουμε λέγεται «Βόρειος Ήπειρος, τραγούδια και χορή» και είναι με την κομπανία του Τάκη Δημητρίου. Όλη η κομπανία είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα των Ηπειρωτών και των μουσικών από μέσα, δηλαδή από την Αλβανία γεννήθηκαν στην περιοχή των Αγίων 40. Η κομπανία του Τάκη Δημητρίου δεν είναι ευρέως γνωστή. Εδώ στα μέρη μας δεν έχει έρθει ποτέ, δεν δούλεψε. Θα τους γνωρίσουμε σήμερα. Και ποιος ξέρει, μπορεί να το σιγουγραφήσουμε κάποια στιγμή. Το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι τι άλλο, Μυρολόι. Λέγεται «Βόρειος Ήπειρος, ο πόνος μας». Είναι προφανώς η ονομασία δοσμένη από την ορχήστρα. Και είναι ένα μυρολόι που μπαίνει στην αρχή τον λαούτο, ακολουθεί το βιολί και το κλαρίνο. Εδώ να συμπληρώσουμε ότι όλα τα τραγούδια του CD είναι οργανικά. Δεν υπάρχει τραγουδιστής, ούτε φωνές, μόνο μουσική. Πάμε λοιπόν στο μυρολόι μας. Thank you.
γεια σου Τάκη Δημητρίου, με το κλαρίνο σου παίξε πονεμένα για την Βόρειο Ήπειρό μας. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλοι μου, η κομπανία του Τάκη Δημητρίου, τετραμελής, κλαρίνο, βιολί, λαούτο και ντέφι. Μια κανονική, παραδοσιακή, ηπειρώτικη κομπανία. Όπως είπαμε, το CD αυτό εκδόθηκε το 1994. Είναι μια ανεπίσημη έκδοση, δηλαδή δεν εκτυπώθηκε από κάποια δισκογραφική εταιρεία. Απλώς μόνοι τους αυτοί που παρήγαγαν το CD, το ηχογραφήσανε, βγάλανε τη μήτρα, πήγαν σε έναν υπολογιστή, εκτυπώσαν ένα εξώφυλλο της αρεσκίας τους, μια φωτογραφία, κάποιες πληροφορίες βασικές, και αυτό κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι μεταξύ φίλων. Δεν είναι επίσημη έκδοση, όμως έχει την αξία του. Ηχογραφήθηκε λοιπόν το 1994 στην Κέρκυρα, σε αίθουσα του Ιόνιου Πανεπιστημίου, και από ό,τι μας είπε ο Τάκης ο Δημητρίου, ηχολήπτης ήταν ο Ανδρέας ο Μιέστρης, και τους έγραψε, όπως θυμάται, μέσα σε μια αίθουσα. Ήταν η μουσική, οι τρεις μουσικοί από τους τέσσερις, καθισμένοι γύρω-γύρω, και στη μέση της αίθουσας είχαν κρεμάσει ένα μικρόφωνο. Και έτσι έγινε ηχογράφηση, με ένα μικρόφωνο. Ο μουσικός που έλειπε, από τους τέσσερις ήταν οι τρεις λοιπόν, ήταν το Λαούτο, ο Βασίλης Φωτίου. Αφού λοιπόν έγινε ηχογράφηση, ο ένας εκ των συντελεστών, θα πούμε αργότερα ποιος, πήρε την ηχογράφηση, πήγε στην Αθήνα και εκεί σε ένα στούντιο έπαιξε ένας μουσικός με Λαούτο και το κόλλησε, το ενσωμάτωσε με στην ηχογράφηση, και όλη η ηχογράφηση πια έγινε πλήρης. Τα μέλη της κομπανίας είναι ο Τάκης ο Δημητρίου στο κλαρίνο, στο βιολί είναι ο εξαιρετικός Ρέμες, στο Λαούτο, όπως είπαμε, που εκ των υστέρων μπήκε στο τούτου της Αθήνας, είναι ο Βασίλης Φωτίου, και στο ντέφι είναι ο Λευτέρης Δημητρίου, αδερφός του Τάκη Δημητρίου κλαριτζή, ο οποίος έκανε και την επιμέλεια της έκδοσης, της παραγωγής του CD, με τον τρόπο που περιγράψαμε πριν λίγο, και είχε και γενικότερα την ιδέα να γίνει αυτή η ηχογράφηση. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Πογονήσιο». Εδώ ακολουθούμε την ονοματολογία που έδωσε η ορχήστρα στα τραγούδια αυτά. Αυτό το περιγράφει ως «Λάμποβο του Ζάπα». Όπως ξέρουμε, ο Ζάπας, η οικογένεια Ζάπα και ειδικά ο Ευάγγελος Ζάπας, Μέγας Ευεργέτης, ήταν από το χωριό Λάμποβο της Νοτιού Αλβανίας. Πάμε να ακούσουμε το Πογονήσιο Λάμποβο του Ζάπα.
Κλαριτζής. Ο Τάκης ο Δημητρίου έχει συνεργαστεί για χρόνια με τον πολύ γνωστό ηπειρώτη τραγουδιστή, τον Αλέκο Κιτσάκη, σε γλέντια και πανηγύρια, αλλά και σε σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας του Αλέκου Κιτσάκη. Μιλάμε για εκδόσεις συσκευή βινιλίου και CD. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα βαρύ πογονήσιο, το οποίο στο CD που έχουμε στα χέρια μας περιγράφεται ως ριζίτικο. Αυθεντικός, βαρύς, πογονήσιος ήχος με ωραίο χρώμα. Ας πούμε πρώτα τους μουσικούς, μερικές πληροφορίες, αυτές που καταφέραμε να συλλέξουμε. Και εδώ να συμπληρώσουμε ότι μας βοήθησε πάρα πολύ ο Τάκης ο Δημητρίου με ό,τι θυμόταν από την ηχογράφηση, η οποία είπαμε ότι έγινε το 1994, πριν 30 χρόνια σχεδόν. Ο Τάκης λοιπόν ο Δημητρίου παίζει κλαρίνο, είναι γεννημένος στις 12 Μαΐου του 1960.
Άρα τότε που έγινε η ηχογράφηση ήταν μόλις 34 ετών. Γεννημένος στο χωριό Φανάρι των Αγίων 40. Τα τελευταία περίπου 30 χρόνια ζει, διαμένει και δουλεύει στην Κέρκυρα ως μουσικός. Στο λαό του είναι ο Βασίλης Φωτίου. Στο ντέφι είναι ο Λευτέρης Δημητρίου, αδερφός του Κλαριτζή, ο οποίος είναι γεννημένος το 1967 στο Φανάρι, τον Αγίο 40 για εκείνος. Τα τελευταία χρόνια διαμένει στην Κύπρο, δεν εργάζεται ως μουσικός και είπαμε ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνέλαβε την ιδέα και την υλοποίησε κιόλας. Και τελευταίο αφήσαμε, οι τρεις βέβαια αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ζωή, αφήσαμε τον Βιολιτζή, τον οποίο εκτιμούμε πάρα πολύ ως μουσικό, αλλά δυστυχώς έφυγε από κοντά μας το 2011. Είναι ο Μουχαρέμ Χιούσε, γνωστός ως Ρέμες. Από τα καλύτερα βιολιά που πέρασαν, πραγματικά, γεννημένος στην Κονίσπολη, της Νοτιοαλβανίας, στις 8 Αυγούστου του 1935. Έφυγε από τον κόσμο τούτο στις 25 Ιουνίου του 2011 στο Δέλβινο, από που είναι και καταγωγή της οικογένειάς του, οι ρίζες του. Ο πατέρας του έπαιζε ντέφι και είναι παιδιά του ο Πέτρος Χιούσε ή Πετρίτ, που παίζει κλαρίνο, ενεργός μουσικός, και ο φίλος μας, που τον έχουμε δουλέψει πάρα πολλές φορές μαζί, ο Βαγγέλης Λουάν Χιούσε, που παίζει βιολί όπως και ο πατέρας του. Εξαιρετικός μουσικός και σπουδαίος άνθρωπος. Το επόμενο τραγούδι είναι μια πολύ όμορφη μελωδία που μου αρέσει πάρα πολύ. Την ξέρουμε κυρίως από την δισκογραφική δουλειά μέσα της δεκαετίας του 60 ή 70 από τον Μπαρμπατάσο Χαλκιά. Είναι το γνωστό Αργυροκαστρίτικο. Thank you.
Όπως λένε οι πληροφορίες μας, από τον Τάκη του Δημητρίου βασικά, οι σχέσεις των μουσικών μεταξύ τους ήταν εξαιρετικές όλο το διάστημα που δούλεψε μαζί ο Τάκης του Δημητρίου με τον Ρέμες αλλά και τους υπόλοιπους μουσικούς. Μάλιστα μας μετέφερε μια μικρή ιστοριούλα ότι ο Ρέμες, ο οποίος είχε γιο μουσικό, κλαριτζή, τον Πέτρο, όταν του έκανε τον δύσκολο γιος του και δεν τον επέλεγε για κάποιες δουλειές, να πάρει τον πατέρα του μαζί δηλαδή, του έλεγε του γιου του ο Ρέμες, «Δεν πειράζει παιδί μου, εγώ θα πάω με τον Τάκη του Δημητρίου που με αγαπάει». Και δουλεύαν εξαιρετικά, λέει, όλες τις περιόδους. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι μια γκάιντα, παιγμένη πολύ όμορφα, και λέγεται «Γάιτα της Τσούκας». Τσούκα είναι χωριό της περιοχής των Αγίων 40 και έχει γύρισμα το τραγούδι «Ναπολέοντας». Οργανικό και αυτό. Τραγούδι που μόλις τελείωσε, φίλοι μου, η γάιτα, που πιστεύουμε ότι είναι παραφθορά της λέξης γκάιντα, διότι στο τραγούδι αυτό, που είναι αυτοσχεδιαστικό πάντα και θέλει ιδιαίτερη τεχνική, δύσκολη θα έλεγα, το κλαρίνο μιμείται την γκάιντα. Το επόμενο τραγούδι είναι και αυτό που γονίσω, σε ρυθμό βαρύ, και λέγεται «Σκάλωμα Άγιοι 40». Εδώ να προσθέσουμε επεξηγηματικά, γιατί και εμείς το μάθαμε πρόσφατα. Σκάλωμα είναι η λαϊκή ονομασία της πόλης των Αγίων 40 στην δυτική Αλβανία, η οποία είναι πολύ παραθαλάσσια. Κυριεύεται Σκάλωμα και Σκάλωμα πέρα από Αγίοι 40, διότι είναι κτισμένη η πόλη σε πλαγιά, σε θέση αμφιθεατρική, άρα σε κλίμακες, σε σκαλοπάτια, και εξού και η λέξη Σκάλωμα. Πάμε να ακούσουμε το πογονίσιο Σκάλωμα λοιπόν. Thank you.
Το φίλι μου ήταν το Σκάλωμα ή Άγιε Σαράντα, ωραίο που γονίσου, με πολλές αναλλαγές ρυθμών και μελωδιών. Εμείς ανοιχνέσαμε ενδιάμεσα πολλά γνωστά τραγούδια, βέβαια τις μελωδίες τους μόνο. Μια πολύ γνωστή, λίγο μετά τη μέση, ήταν η μελωδία του τραγουδιού Αλβανία, η γνωστή σύνθεση του Βαγγέλη Χαλιγιάννη από το Παρακάλαμο Ιωαννίνων. Και εδώ, μια που είπαμε Παρακάλαμος, να συμπληρώσουμε την πληροφόρηση που μας έδωσε ο Τάκης ο Δημητρίου, ότι όπως ο Παρακάλαμος είναι η βρυσομάνα, η πηγή των μουσικών της Ηπείρου, των Ιωαννίνων τουλάχιστον, έτσι και από την αποκεί μεριά της Αλβανίας, το αντίστοιχο χωριό είναι το Δέλβινο. Δηλαδή παράγει πολλούς μουσικούς και τώρα ακόμη. Συμπληρωματικά να πούμε ότι από τους τρεις μουσικούς, που ηχογραφήθηκαν αρχικά από το βιολί, το κλαρίνο και το ντέφι, οι δύο μένανε στην Κέρκυρα. Το κλαρίνο, ο Τάκης Δημητρίου, και ο αδερφός του, ο Λευτέρης. Ο Ρέμες, το βιολί δηλαδή, εκείνη την περίοδο διέμενε, γιατί εκεί εργαζόταν, στα λεχενά της Ηλίας. Του τηλεφώνει λοιπόν ο Λευτέρης και του λέει: «Φίλε Ρέμες, θέλω να κάνουμε ένα CD, να ηχογραφήσουμε ένα CD. Θέλουμε να είσαι μαζί μας». Ο Ρέμες χάρηκε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε τρόπο να έρθει. Οπότε ο Λευτέρης ο Δημητρίου κατάφερε και βρήκε δανεικό αυτοκίνητο, ξεκίνησε από την Κέρκυρα, πήγε στα Λεχενά, πήρε τον Ρέμες μαζί και ήρθαν στην Κέρκυρα για να γίνει ηχογράφηση εκείνα τα χρόνια, 1994. Όχι πολύ παλιά για μας, αλλά είναι σχεδόν 30 χρόνια. Και τώρα το πόνο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι υπέροχο, κατ' εμάς. Είναι και αυτό βέβαια οργανικό, δεν έχει λόγια. Είναι ο Χόρμοβας, έτσι λέγεται. Είναι μυρολόι με βιολί. Εδώ φαίνεται η εξαιρετική τεχνική του σπουδαίου βιολιτζή, που έφυγε δυστυχώς από κοντά μας, του Ρέμες. Χόρμοβας, σόλο βιολί λοιπόν. Thank you.
Αιδέ, γεια σου ρε με, με το βιολί σου αθάνατε, ποτέ να μην πεθάνεις. Αυτός ήταν φίλοι μου, ο Μουχαρέμ Χιούσε Ιρέμες με το βιολί του. Εξαιρετικός μουσικός. Το επόμενο τραγούδι λέγεται Δέλβινο, είναι πογονίσω βέβαια και βαρύ μάλιστα. Ας τα ακούσουμε. Thank you.
Αυτό λοιπόν να το απογονήσω, κοφτώ απογονήσω και θα ακούσουμε το ένα τραγούδι που είναι γνωστό στην περιοχή μας, γιατί από εδώ νομίζω ότι ξεκίνησε. Το έκανε γνωστό πολύ εδώ ο δικός μας ο μουσικός, ο Βάλης ο Μαλιάρας, από το Πυργετό. Είναι το γνωστό Άρβανι το Βλάχικο. Λοιπόν, φίλοι μου, ήταν το Άρβα το Βλάχικο με την Υπηρώτη και Κομπανία από τους Άγιους Σαράντα, του Τάκη, του Δημητρίου. Εδώ θα ήθελα να σας διηγηθώ μια προσωπική ιστορία που έχει σχέση με τον βιολιτζή της ηχογράφησης αυτής, τον οποίο δεν γνώρισα ποτέ, τον Ρέμες. Ήμουν με φίλους πριν 12 χρόνια, Ιούνιο του 2011 δηλαδή, και κάναμε την πρώτη μας περιήγηση στην Αλβανία. Είχαμε ένα πουλμανάκι, ήμασταν περίπου 20 φίλοι από Λάρισα, Τρίκαλα, Γιάννενα και άλλες πόλεις. Την πρώτη μέρα που μπήκαμε, πήγαμε στην Πρεμετή. Στα κάθε πόλη βρίσκαμε μουσικούς, είχαμε συνδέσμους, τους ηχογραφούσαμε, γλεντούσαμε, όλα αυτά μαζί. Την δεύτερη μέρα πήγαμε στην Κοριτσά. Την τρίτη στο Αργυρόκαστρο. Και τελευταία μέρα που θα γυρίζαμε το βράδυ πίσω, μέσω Κακαβιάς, είχαμε συνονιθεί με ένα φίλο μουσικό, τον Ηλία το Μούτσο, που παίζει ντέφι, και είναι από το Δέλβινο, να μας κανονίσει μια κομπανία το μεσημέρι της τελευταίας μέρας για ένα γλεντάκι και ηχογράφηση στο Δέλβινο. Και όντως, φτάσαμε το μεσημέρι περίπου στις 1 η ώρα στο Δέλβινο και εκεί σε μια ψυσταριά μας περίμεναν οι μουσικοί. Καθίσαμε, αλλά έβλεπα τους μουσικούς ανήσυχους και κάτι κουβεντιάζανε. Ρωτά τον Ηλία το Μούτσο, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Λέει, δεν θέλουν να παίξουν. Γιατί, αφού συνονιθήκαμε. Λέει, πριν μία μέρα, αυτό έγινε στις 26 του 2011 που λέμε τώρα, στις 25 του 2011, μία μέρα πριν, είχε πεθάνει ο φίλος τους, ο Ρέμος, ο βιολιστής. Και δεν θέλαν να παίξουν
επειδή είχε πεθάνει πρόσφατα, μόλις μία μέρα πριν, ο αγαπημένος του συνεργάτης και φίλος, ο Ρέμες. Πετά πολλά διαπραγματεύσεις, τους πείσαμε να ξεκινήσουμε με κάποια μυρολόγια, οργανικά, καμπά που λέγονται εκεί πέρα. Αλλά πριν ξεκίνησαν όλα αυτά, βλέπουν τους μουσικούς, ήταν έξι μουσικοί, ήταν νομίζω όλοι τους μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, μαζεύονται γύρω από το τραπέζι που είχαν στη μέση, κάτι λέγανε και είχαν κάποια μικρά ποτήρια σαν σφινάκια που μέσα δεν θυμάμαι αν είχε ρακί ή κρασικόκκινο. Ενώνουν τα ποτήρια τους στον κύκλο, τα σηκώνουν ψηλά, κοιτάνε προς τον ουρανό, τα πίνουν, τα κατεβάζουν και κάτι λέγανε μεταξύ τους. Λέω του Ηλία του Μούσου, τι έγινε εδώ πέρα? Ήταν ένα μικρό μνημόσυνο, μια επίκληση στον φίλο τους που έφυγε μόλις χθες, τον Ρέμες, το βιολιτζί. Αυτό λοιπόν έγινε τότε και έχει μείνει στη μνήμη μου χαραγμένο. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα μυρολόι που τηλεφορείται μέσα στο CD ως «Μυρολόι Βορείου Ηπείρου». Το πρώτο μέρος είναι λαούτο, η εισαγωγή, μετά γυρίζει κλαρίνο και βιολί.
Αυτό το ημερολόγιο λοιπόν, φίλοι μου. Δυστυχώς όμως ο χρόνος μας δεν φτάνει άλλο. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Ακούσαμε την κομπανία του Τάκη Δημητρίου σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που μας ακούσατε. Και βέβαια ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον βιολιτζή, το φίλο μας, τον Λουάν Χίσα, η Βαγγέλη Λουάνη, για τις πληροφορίες και τον εξαιρετικό, τον Τάκη Δημητρίου, για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρήχαν. Και θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρουσα εκπομπή, πιστεύω, αν είχαμε μαζί μας αυτό το Τάκη Δημητρίου, γιατί έχει πολύ ωραίο λόγο και είναι μεταδοτικός. Τελευταίο τραγούδι είναι το Πανάγιο, οργανικό και αυτό, απογονήσιο. Στο ήχο ήταν μαζί μας απόψε ο Ανδρέας Ντούμερας. Καλό σας βράδυ.